αφορμή το βίντεο του τουρκικού γενικού επιτελείου που περιλαμβάνει τις δηλώσεις Ακάρ και αμέσως μετά δείχνει Τούρκους σπουδαστές να κολυμπούν 1950 μέτρα, που όπως είπε ο Ακάρ, είναι ο στόχος για να φτάσει στο Καστελόριζο, θα θέλαμε και εμείς στον MSHD να λύσουμε τις απορίες των αναγνωστών μας για ένα τέτοιο σενάριο που θα χρειαστεί να πλήξουμε την Τουρκία στο Αιγαίο μέσω ρωταπατήσεων. Αρχικά, είναι απειλή γοργόνες του Ακάρ. Το Καστελόριζο, ας υποθέσουμε ότι απέχει 2.000 μέτρα, όπως είπε ο Ακάρ, και ότι οι γοργόνες του μπορούν να φτάσουν κολυμπώντας. Το αποτέλεσμα θα είναι να εξαντλήσουν όλες τις δυνάμεις τους και να βρεθούν εκτεθειμένοι στα πυκνά πυρά της Δαν Μεγίστης, δηλαδή αυτοκτονία. Μπορούν να μας νικήσουν στο Καστελόριζο. Ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος και δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση απόλυτα. Αλλά η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ότι τα νησιά κοντά στην Τουρκία βρίσκονται μέσα στο στόμα τους δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Καθώς η πολεμική αεροπορία, η ΑΣΔΕΝ και το πολεμικό ναυτικό θα φροντίσουν πριν δαγκώσουν οι Τούρκοι να τους έχουν σπάσει ένα-ένα τα δόντια. Αν όμως τελικά δαγκώσουν κάποιο μικρό νησί ή βραχονησίδα, σύμφωνα με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, που δήλωσε: Όποιος πατήσει έδαφος μας, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Η απάντηση που θα λάβουν θα είναι η ολική εξολόθρευση από κάθε διαθέσιμο μέσο, κάνοντας ασύμφορη τη διατήρηση δυνάμεων ουσιαστικά αποκομμένων από τη γραμμή ανεφοδιασμού και αναπλήρωσης δυνάμεων από τα παράλια. Μπορούμε να απαντήσουμε σε Ήμβρο και Τένεδο. Φυσικά, θεωρητικά πάντα, εμείς δεν χρειάζεται να κολυμπήσουμε, αλλά μπορούμε να δρανοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή την ανίσχυρη τουρκική αεράμινα στα δύο νησιά, που η Τουρκία παραβίασε συστηματικά τα δικαιώματα των ντόπιων Ελλήνων, αλλά και να ξεκινήσουμε αμέσως μετά αποβατική επίθεση με το σώμα πεζοναυτών μας, την ύπαρξη του οποίου ξεχνάει ο τοϊκός μας σύμμαχος Χουλουσί Ακάρ. Ακόμα, σημαντική θα αποδειχθεί η δράση της πολεμικής αεροπορίας, που δεδομένη της έλευσης των Ραφάλ και των F-16 Viper θα μπορεί αρκετά εύκολα να επικρατήσει έναντι της Τουρκικής πάνω από το θρακικό πέλαγος και να απαγορεύσει τον τουρκικό στόλο να πλησιάσει, δημιουργώντας στην ουσία συνθήκες άρνησης πρόσβασης, απαγόρευσης χρήσης περιοχής, A2AD, χωρίς να υπολογίζουμε τη δράση του πολεμικού ναυτικού. Είναι τόσο εύκολο να δράσουμε με τον ίδιο τρόπο? Κανείς δεν είπε ότι ένας πόλεμος είναι εύκολος ή ότι το αποτέλεσμα θα είναι αποκλειστικά υπέρ μας, καθώς όπως αναφέραμε, ένας πόλεμος έχει αρκετές ανατροπές και για τους μεν αλλά και για τους δε. Το ζήτημα είναι να αναχαιτιστεί η τουρκική προπαγάνδα που επηρεάζει δυστυχώς ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν γνωρίζει ότι και η Ελλάδα μπορεί να πλήξει σοβαρά την Τουρκία αν η ίδια το επιθυμεί και αν προκληθεί σε ακραίο επίπεδο. Πρέπει να πέσουμε στο επίπεδο δηλώσεων του Ακάρ? Φυσικά και όχι. Το άρθρο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν έχει σκοπό να εμβαθύνει σε επιχειρησιακές συνθήκες και απευθύνεται κυρίως στους Τούρκους αναγνώστες μας, καθώς αρκετοί από αυτούς θεωρούν την Ελλάδα ως μια εύκολη υπόθεση. Ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα, αλλά αν χρειαστεί θα τον πολεμήσουμε με πνεύμα νικητή, όπως κάναμε πάντα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ τις τελευταίες εξελίξεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα είδηση στο site μας nemeshd.gr.